Θα σκάσουν και αυτό που είναι φαγητό. Θα φάμε και εμείς λίγο. Όχι, γιατί το κάνει αυτό, για να μην πέφτει λερόνι. Να πέσουν να είναι όσα είναι. Θα πέσουν και άλλα καινούργια. Πώς, πάρα πολλά πάνω. Πώς βγάζει λερόνι. Γιατί τα βέβαια, και θα κάνει κάποιο σκουτιά. Αλλά με τι όρεξη τρώνε. Τόσο τους αρέσουν αυτά. Ναι, ναι. Είναι δικό. Μετά βάλουμε και τα κόκκινα. Κόλα, μην το δει. Όσοι εις Χριστόν
Φυσικά δεν το γνωρίζω. Δόξα σε Χριστέ, Κύριε Χριστέ. Спасибо, брат. Спасибо, Ванкальди. Хорошего паломничества. Εδώ είναι γκρουπα της, από τη Σερβία, αγαπητά μου αδέλφια. Έχουν και ιερέα μαζί τους. Και έτσι πηγαίνουν στο βουνό του Άφωνα, στην κορυφή. Я думал, что вы это. А как можем другой путь доложим? Как можем мы доложим туда на конак? Телефон, да, можно. Кого зовем? Кого? Εδώ είναι η γνωστή Μουριά, εδώ στα Κατουνάκια, που είναι η μισή άσπρη και η άλλη μισή είναι κόκκινη, δεν έχει, είναι ακόμα πράσινη, δεν έχει ακόμα γίνει. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε σημείες ελληνικιά, βυζαντινή και ποντιακή, η Ρωμανία, και αν πέρασαν, αν φύγει και φέρει και άλλο. Αγαπητά μου αδέλφια, βρισκόμαστε στην έρημο του Αγίου Όρους. Εδώ στο περιβόλι της Παναγιάς. Εδώ βλέπετε αδελφούς εν Χριστώ από την Σερβία. Που έχουν έρθει σήμερα. Εδώ, κοιτάξτε. Хвала Богу, Богу хвала. Христос воскресе. Воистину воскресе. Это слава Богу, да се попре, да си заедно се цаки, цака че типуи. Цака чува ствари, цака не, я сам овде. А тако то зовемо. Ечи, секинане авти то секинема. Секинане, я налево ни сто воно то Афона. Идо. Або тин Сербия. Βλέπετε, βλέπετε εδώ ξεκουράζονται κάτω από τη Μοριά. Εδώ. Σε κακό βαγόρα τα βγει. Γκόρατ, Γκόρατ, Μπελγράδο. Μπελγράδο, Μπελγράδο. Здесь на Афон, сколько раз приехал? Не разумен. Афон, здесь. Сколько раз приехал? Один раз, два раз, три раза. Третий путь. Третий путь, да? Молодец. И не третий фура поехать его прошкентис, а потом Сербия, а потом поле Велиграды. И до и не о Авельхоз. То намасу имя? Никола. Никола, сыне. Синонома тоже мой, не? Я тоже Николай. Тоже Николай. Три раза тоже, да, здесь? На Афон приехал три раза. Третий путь. Третий раз. Три сфорез έχει έρθει αυτό. Κοιτάξτε, είναι έτσι οργανωμένα, έρχονται εδώ πέρα και για να πάνε να ανέβουν στο βουνό του Άθωνα. Αγαπητά μου αδέλφια, θέλω να σας δείξω και ένα αδελφό εδώ που έχει ένα ωραίο καπέλο με την εδώ η Σάπκα Χατσούπασαρέ. Κοιτάξτε πώς είναι εδώ. Έτσι, είναι αγιορίτικο, ε. Как зовут? Меня? Да. Душан. Душан зовут. Сколько раз на Афон приехал? Три раза. Третий раз. Είναι третий фора я поехал, то он мату не Душан, είναι και αυτός από την Βελιγράδη. Из Белграда, да? Είναι третий фора. Εδώ ο αρχηγός είναι ο Μάρκο. Ο Μάρκος είναι ο αρχηγός εδώ της ομάδας. 20 χρονών στο Άγιον Όρος. Είναι από 20 χρόνια έρχεται εδώ. Ναι. Κάθε χρόνια 20-25 φορά. Ναι, μπράβο, μπράβο. Να είναι ευλογημένο. Είναι μεγάλη ευλογία για τον
να έρχεται εδώ πέρα και είναι μπράβο. Κοιτάξτε πόσο κόσμο φέρνει εδώ πέρα για να είναι κοντά στο περιβόλι της Παναγίας, αγαπητά Μαβέτη. Η αγγευλογία σε όλον τον κόσμο. Za oca Klimenta veliki pozdrav. Veliki pozdrav za oca Klimenta, ako mu Karulja, Karulja, karuljski brat moj. Kliment rocker. Tak, Молодец. Хвала Богу. Hi, my name is David. I'm an American. I'm here in Greece. I love this area. It's a dream to come here and see the history of Orthodox religion, and I can't wait to come back. My brother, David, you speak American brothers. Yes. So to all of you Americans that want to see something incredibly special and get a feeling for the Holy Land of the Orthodox religion, it is an amazing trip. Ωραία. Εγώ αγαπητά μου αδέλφια, επειδή δεν καταλαβαίνω τώρα στα αγγλικά, απλά ο άνθρωπος μιλάει αγγλικά και θέλω να μεταφέρω σε όλους τους αδελφούς που μένουν στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, αυτά τα ωραία λόγια που μας έχει πει ο David. Έτσι, η αγγευλογία σε όλον τον κόσμο, να είστε όλοι καλά, ενωμένοι και αγαπημένοι. Thank you very much, my brother. Και my pleasure. Καλό προσκύνημα. Χριστός Βασκρέσει. Χριστός Ανέστη. Έτσι. Yeah. Αγαπητά μου αδέλφια, τώρα θα σας πει δύο λόγια ο ένας προσκυνητής από την Μόσχα, ο Σέργιος. Скажите, пожалуйста, ваши ощущения, когда вы находитесь в саду Богородицы? Это непередаваемо. Это непередаваемо. Это нужно ощутить самому. Δεν είναι εύκολο να το πω, αυτό πρέπει να το νιώθεις μόνος σου. Η ερώτηση του ήταν πώς νιώθεις εδώ πέρα. Τώρα το κάνω ερώτηση πόσες φορές έχει έρθει στο περιβόλι της Παναγιάς. Σκόκα ράσπε που είναι σαν τον Παγκαρόντισε. 15 или 16 раз. 16 φορές έχει έρθει εδώ. Вы можете какой-нибудь момент отделить, скажем, такое чудо там, что произошло? Я расскажу веселую историю, добрую историю. Когда-то, много лет назад, я пришел в греческое консульство получать очередную визу. И меня спрашивает сотрудница греческого консульства, скажите, пожалуйста, задает вопрос, сколько нужно времени побывать на Афоне, чтобы получить благодать? Я говорю, вы знаете, благодать, она не взвешивается килограммами, ее трудно, так сказать, определить на вес, и когда как, когда можно сразу получить, когда, так сказать, через какое-то время, но она приходит, нужно просто ждать ее, нужно чувствовать, надеяться, верить, поэтому вот такая история. Η ερώτηση ήταν άμα μπορεί να ξεχωρίσει κάποια στιγμή που έχει ζήσει εδώ στο περιβόλι της Παναγίας. Λέει υπάρχει μια πολύ ωραία ιστορία που έχει ζήσει εδώ πέρα, στην Ελλάδα γενικά, όχι στο περιβόλι, καθώς έβαλε βίζα για να έρθει προς εδώ, τον κάνανε ερώτηση πόσο κιλά ζυγίζει η ευτυχία να έρθει εδώ. Αυτός λέει ότι δεν είναι με τα κιλά, είναι με την αναλόγως ο καθένας πώς τον νιώθει. Ο άλλος μπορεί να τον νιώθει, ας πούμε, πιο λιγότερο, ο άλλος πιο παραπάνω. Чудесных историй много, и каждая поездка, она связана с какими-то историями, какими-то событиями, встречами с людьми и какими-то интересными моментами, чудесами. И на фоне просто привыкаешь к чудесам, понимаешь, что это обыденная вещь. Спасибо. Υπάρχουν πάρα πολλά θαύματα στο Άγιον Όρος και όσο περνάει ο καιρός, κάποια στιγμή ξεκινάς να τα συνηθίζεις και σου γίνει μια καθημερινότητα. Спасибо большое. Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος, αληθώς. Η αγγευλογία. Спасибо большое.